Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 29 Δεκεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την ατζέντα από την περιφέρεια της Στερεάς και όχι μόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα. Αρκετές ειδήσεις που θα σας παρουσιάσουμε. Ευχάριστες ή δυσάρεστες θα επικεντρωθούμε λοιπόν ξεκινώντας από τη νέα τραγωδία που είχαμε στο νομό της Φθιώτιδας, ένα περιστατικό καρμπών με τα δύο προηγούμενα, και εννοούμε για το σοκ που σημειώθηκε στις Κομποτάδες καθώς κυνηγός φέρεται να πυροβόλησε κυνηγό. Αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν, ενώ στήθηκε μια μεγάλη πολύωρη επιχείρηση από την 7η ΕΜΑΚ, καθώς μετά τον πυροβολισμό του 30χρονου έπεσε σε μια δύσβατη περιοχή. Δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός ο 30χρονος κυνηγός, όπου πυροβολήθηκε από συνάδελφό του σε ένα περιστατικό το οποίο μας θυμίζει τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου Λαμίων Γιώργου Κοτσάνου, καθώς επίσης και ενός πολίτη από την Κυρτώνη Αταλάντης. Θα δούμε το ρεπορτάζ τι κατέγραψε ο Φακός στο ΕΝΑ και θα επιστρέψουμε ζωντανή συζήτηση με τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Λαμίας, τον κύριο Τσικνή, για τα νέα προβλήματα που δημιουργούνται στην θηρευτική περίοδο. Είναι η στιγμή που άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ μεταφέρουν νεκρό μετά από πολύωρη επιχείρηση σε Χαράδρα έναν 30χρονο κυνηγό που πυροβολήθηκε κατά λάθος, όπως όλα δείχνουν, από έναν επίσης κυνηγό κοντά στο χωριό Κομποτάδες Φθιώτιδας. Είναι ο τρίτος νεκρός από λάθος κυνηγών στον ομό τους τελευταίους μήνες, αφού το περιστατικό δυστυχώς είναι καρμπών όπως και τα δύο προηγούμενα. Κυνηγός πέρασε κυνηγό για θύραμα και τον πυροβόλησε με τα σκάγια να τεινάζουν το θύμα σε δύσβατη Χαράδρα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, η 7η ΕΜΑΚ αλλά και το ΕΚΑΒ, ενώ στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ για την ανάσυρση της ορού του άτυχου άνδρα που άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες πριν το νέο έτος, και ενώ βρισκόταν στην περιοχή για να περάσει οικογενειακά τις γιορτές. Τραγική φιγούρα ο πατέρας του θύματος που δεν μπορούσε να πιστέψει το κακό που του έχει συμβεί. Είχαμε σήμερα το μεσημέρι περίπου στις 3.30 ώρα για έναν συμβάν στην περιοχή των Κομποτάδων, ότι ένας κυνηγός έχει χτυπηθεί και ότι είναι πεσμένος σε μια Χαράδρα. Επενεύει η υπηρεσία μας ότι με την ειδική ορειβατική ομάδα της υπηρεσίας μας, αποτελούμενη από 6 άτομα και άλλο ένα όχημα από το κλιμάκιο του γεροχωρίου που μας συνέτραμε, ήρθαμε εδώ πέρα, εντοπίσαμε τον κυνηγό χωρίς εμφανίσει σημεία ζωής και τον ανασύραμε σε ένα σημείο αρκετά δύσβατο και με αρκετές δυσκολίες. Όπως βλέπετε και εσείς, μας πήρε η νύχτα γιατί το σημείο ήταν πολύ δύσβατο και έπρεπε να γίνει και ειδική χρήση σκηνιών και ορειβατικού εξοπλισμού για να τον απεγκλωβίσουμε. Δυστυχώς δεν είχε σημεία ζωής ο κυνηγός και τα περαιτέρω τα διερευνά η αστυνομία, διότι εμείς συνετράμαμε μόνο όσον αφορά την ανάστηση του θύματος. Να σημειώσουμε ότι προηγήθηκαν ο θάνατος του πρώην αντιδημάρχου Λαμίων Γιώργου Κοτσάνου, καθώς και ενός 59χρονου στην Κυρτώνη Αταλάντης, όπου πυροβολήθηκαν από κυνηγό. Επαναφέροντας στην επικαιρότητα τα θέματα ασφάλειας σε θηρευτική περίοδο, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης.
Θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα. Να επαναλάβουμε και όπως είδατε και εσείς, είναι το τρίτο τραγικό συμβάν που σημειώνεται σε λίγους μήνες στον ομό της Φθιώτιδας. Είχαμε τον πρώην αντιδήμαρχο Λαμίων, τον κύριο Κοτσάνο. Είχαμε τον 51χρονο, όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ από την Κυρτώνη, όπου λόγω της δυσδιάκριτης οπτικής επαφής πυροβόλησε κυνηγό με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά. Τα είχαμε αναδείξει και στο παρελθόν. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουν οι κυνηγοί στις περιόδους στις οποίες στηρεύουν. Θα συνομιλήσουμε ζωντανά, φιλοξενώντας το κεντρικό μας δελτίο, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Λαμίας, τον κύριο Γιάννη Τσικνή, ο οποίος είναι κοντά μας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά για τις ημέρες, αλλά δυστυχώς για κάποιες οικογένειες δεν θα είναι καλές αυτές οι γιορτές. Δεν είναι μόνο για κάποιες οικογένειες, είναι για όλη την κυνηγητική οικογένεια. Γιατί είμαστε όλοι μας μια οικογένεια. Ούτε και εμάς είναι ευχάριστα αυτά. Δεχόμαστε το ένα πλήγμα πάνω πίσω από το άλλο, όπως το βλέπετε. Και όχι μόνο σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο πανελλαδικό. Δηλαδή αυτό συμβαίνει με πολύ μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο καιρό. Αλήθεια, Πρόεδρε, το είπαμε και στην τελευταία φορά που σας φιλοξενήσαμε εδώ στο Δελτίο. Γιατί να συνεχίζετε να συμβαίνει αυτό, να μπει ένα φρένο? Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο το να απαγορεύσεις κάποιον το να κάνει το χόμπι του, και βεβαίως εφόσον έχει άδεια, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Οπωσδήποτε, ναι. Το θέμα είναι πώς μπορούμε λίγο, και εσείς ξέρετε πάνω απ' όλα, να προστατευτείτε, έτσι. Δεν χρειάζεται το χόμπι να μετατραπεί σε τραγωδία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τι θα πρέπει να γίνει? Οπωσδήποτε θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Από ό,τι με ενημερώσαν τα παιδιά από την παρέα που είχε πάει ο άτυχος συνάδελφος για κυνήγι, δεν φορούσε γυλαίκο. Δεν ήταν παρέα. Δηλαδή δεν υπήρχε αμέσως συνεννόηση. Εγώ θα διαφωνήσω και στο προηγούμενο που είπατε ότι ήταν ένα καρμπών περιστατικό. Δεν ήταν καρμπών περιστατικό. Διορθώστε με, εμείς είμαστε ανοιχτοί να δούμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Επειδή δεν γνωρίζετε, το παιδί αυτό δεν είχε ξεκινήσει παρέα με αυτούς που... Ήτανε μεμονωμένο, ήταν... σαν περιπατητής, να το πω κάπως έτσι. Όχι, είχε πάρει το όπλο, ναι, το παιδί, είχε έρθει από την Αθήνα, εντάξει, είχε βγει μια βόλτα στο βουνό. Εντάξει, οι υπόλοιποι δεν γνωρίζαν ότι βρισκόταν εκεί εκείνη τη στιγμή. Σκυλιά κυνηγούσαν, το κυνήγι βρισκόταν σε εξέλιξη. Εντάξει, κάτι κουνήθηκε οπωσδήποτε, δεν δικαιολογείται ένας θάνατος έτσι. Σωστά. Αλλά ήταν ένα ατύχημα. Άρα μου λέτε τώρα ότι πρώτον δεν είχε την προστατευτική φόρμα ή μάλλον τη φωσφοριζέα. Ευδιάκριτη ενδυμασία. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, ναι, τα οποία... Ναι, φωσφορίζουν για να μας βλέπουν οι άλλοι από μακριά. Και σε περίπτωση ατυχήματος που αν εμείς γλιστρήσουμε, σπάσουμε κάποιο πόδι και δεν μπορούν να μας βρουν οι συνάδελφοί μας κυνηγοί, από κάποιο ελικόπτερο, από κάπου αλλού, και για να μας το φεκίσουν κιόλας. Υπάρχει ενδοεπικοινωνία, κύριε Τσικνή, δηλαδή αυτά τα περιβόητα μοτορόλες, walkie-talkie, πώς τα λέμε? Έχουμε VHF. Έχουμε VHF και μεταξύ μας συνομιλούμαστε για τη θέση που πιάνει ο καθένας από εμάς. Ή αν χρειαστεί να μετακινηθούμε, ενημερώνουμε και λέμε ότι εγώ φεύγω από το τάδε μονοπάτι και πάω στο τάδε. Τα γνωρίζουμε μεταξύ μας. Θέλω να μου πείτε το εξής. Θέλω να τα δούμε λίγο με τη σειρά για να μπορέσουμε. Εντάξει, τα ξέρουν οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων σας ή δεν τα εφαρμόζουν, αλλά και ο κόσμος που δεν ασχολείται με το κυνήγι. Πώς ξεκινά μία βόλτα για να μην καταλήξει σε τραγωδία? Αυτό το χόμπι σας, δηλαδή δίνετε το ραντεβού σας. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ο εξοπλισμός. Δεν ρωτώ για άδειες, το θεωρώ προφανές και δεδομένο. Για πείτε μου λοιπόν, πώς τίνεται το κυνήγι, πώς το κάνετε? Θα σας μιλήσω για το κυνήγι του αγριογούρνου, που και αυτό ήταν και το κυνήγι. Αυτό δηλαδή είναι το πιο θανατηφόρο. Σε αυτό κρίνεται η λεπτομέρεια. Δηλαδή η ζωή σου κρίνεται από μια λεπτομέρεια. Ξεκινάνε μια ομάδα το πολύ 10 ανθρώπων. Οι 10 αυτοί άνθρωποι θα πρέπει να εντοπίσουν τέχνη από το αγριογούρνο. Όταν θα τα βρουν και θα εντοπίσουν και το αγριογούρνο που μπορεί να βγάζει τη μέρα του, πιάνουν το βάζουν σε κλειό, ναι, και πιάνουν ο καθένας συγκεκριμένα μέρη. Συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή, να σας εξηγήσω τώρα, πάνω από 100-200 μέτρα ο καθένας, ώστε να μην τον πιάνει το βεληνικές του όπλου. Άρα είστε σε απόσταση ασφαλείας, λοιπόν, έτσι. Αυτό το τηρούμε, ναι, από μόνοι μας. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι σε αυτά τα κυνηγία, δηλαδή στις πιο έμπειρες ομάδες, ακούμε έναν, τον αρχηγό, ένας κάνει κουμάντο. Δηλαδή αυτός που γνωρίζει καλύτερα το μέρος, αυτός που θα μπει με τα σκυλιά, αυτός που ξέρει που μπορεί να είναι πιο εύκολο να του φυκιστεί το αγριογούρνο, ένας, όχι πολύ. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα να σου πω. Και θα ήθελα επίσης να συμβουλέψω μερικούς καινούριους κυνηγούς, οι οποίοι ξεκινάνε τώρα το κυνήγι του αγριογούρνου, να ασχοληθούν πρώτα με κάποιο άλλο είδος θυράματος, δηλαδή να κυνηγήσουν κάποιο άλλο πιο εύκολο θύραμα, και ύστερα να μπουν σε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό? Υπάρχει επίπεδα στο κυνήγι, δηλαδή
επίπεδο δυσκολίας. Ένα αγριεμένο και ένα κυνηγημένο αγριογούρνο, ανά πάση στιγμή είναι επικίνδυνο. Και εσείς θα γνωρίζετε ότι οι αγριογούρνα έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Κτηνοτρόφους, άλλους κυνηγούς, περιπατητές. Δηλαδή, ένα τραυματισμένο αγριογούρνο ποτέ δεν είναι κίνδυνο. Και οπωσδήποτε χρειάζεται ψυχραιμία. Τώρα, μου είπατε για στο χώρο σας, μάλλον στο χώρο των κυνηγών, έρχονται πολλά νέα πρόσωπα, κύριε Τσικνή. Ναι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι. Μου είπατε ότι πιο έμπειροι είναι και αυτοί που θα είναι οι αρχηγοί της αποστολής, να το πω εγώ. Αυτούς τους νέους ανθρώπους, γιατί από ό,τι μάθαμε και ο 30χρονος που ήταν εδώ, και μόνο το νεαρό της ηλικίας του προφανώς δεν είχε πολλά χρόνια στο κυνήγι. Ναι. Η απειρία του, λέμε. Τι πρέπει να κάνετε εσείς με αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάνε το κυνήγι, αλλά πρέπει να τους προστατεύσουμε? Καταρχήν θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσουν έμπειρες ομάδες και να πηγαίνουν μαζί με έμπειρο κυνηγό. Να βλέπουν τι κάνει αυτός και τα ίδια να κάνουν και αυτοί. Να παρακολουθούν το κυνήγι από μακριά, να βλέπουν πώς εξελίσσεται, να αποκτήσουν μια σχετική εμπειρία, να πάρουν τον σχετικό εξοπλισμό, δηλαδή τα φωσφορίζουν, τα γυλαίκα, τους φακούς και ό,τι άλλο χρειάζεται. Πρώτα η ασφάλεια και η στρατολογία υπόλοιπα. Και μετά, αν τους αρέσει. Να το συνεχίζουν. Αν όχι, και αν ο αρχηγός κρίνει ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην ομάδα, δηλαδή να συμμετέχει ενεργά στο κυνήγι. Αν όχι, γιατί υπάρχουν και τσαπατσούλιδες οι οποίοι δεν κάνουν. Άρα κρίνετε κι εσείς τώρα ότι κάποιος μπορεί να μην είναι ικανός, λοιπόν. Είναι ικανή. Έχετε αντιμετωπίσει τέτοιους, όπως είπατε, τσαπατσούλιδες ή. Εγώ θα σας το πω κάπως διαφορετικά. Είναι ικανοί όλοι να γίνουν δημοσιογράφοι, όλοι να γίνουν οδηγοί. Για να το καταλάβετε. Σωστά το λέτε. Έτσι το ίδιο σημαίνει και εδώ. Και πόσο περισσότερο τώρα έχουμε να κάνουμε ανθρώπινες ζωές, έτσι. Άρα, αφού λοιπόν ξεκινήσετε με τις αποστολές και πάει ο πιο έμπειρος, λοιπόν, κύριε Τσικνή, τώρα ρωτά κάποιες λεπτομέρειες για να φτάσουμε στο σημείο το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Χωρίζεστε λοιπόν σε ομάδες, παίρνετε τις αποστάσεις ασφαλείας, έχετε την επικοινωνία σας. Εδώ έρχεται όμως ένας παράγοντας ο οποίος έχει να κάνει με την ψυχραιμία των κυνηγών πλέον. Έτσι, πρέπει να το θίξω αυτό το θέμα. Ναι. Με το παραμικρό θρόισμα, θα το πω εγώ. Οι περισσότεροι συνάδελφοί σας θέλοντας να έχουν το θύραμα, να μην το χάσουν. Όχι περισσότεροι. Πολλοί συνάδελφοι. Πολλοί συνάδελφοι. Το διορθώνω, ναι. Άρα εκεί λίγο θέλει λίγο μια. Θέλει ψυχραιμία και εγκράτεια. Θέλει ψυχραιμία και εγκράτεια. Δηλαδή δεν, και να φύγει το θύραμα δεν γίνεται τίποτα. Θα το βρούμε άλλη μέρα, θα το βρούμε άλλο χρόνο. Πάντως κάποτε θα το ξαναβρούμε. Κάποτε θα την ξαναπεράσουμε τη μέρα μας με αυτό. Ας μας φύγει, δεν έγινε τίποτα. Αρκεί να σώσουμε τη ζωή. Η εμπειρία η δικιά σας τώρα, όχι ως πρόεδρος που έχει αλλάξει, αλλά γενικότερα ως κυνηγός. Τι κάνετε εσείς όταν πάτε, κύριε Τσικνή? Πάτε μεμονωμένα, πάτε και εσείς σε ομάδες, πώς λειτουργείτε? Και εγώ σε ομάδα πηγαίνω. Σε ομάδα πηγαίνω από έμπειρους κυνηγούς, παίρνουμε και εμείς οπωσδήποτε μαζί μας νέα παιδιά. Εντάξει, προσπαθούμε να τα συμβουλεύουμε, να μας κοιτάνε από μακριά το πώς χειριζόμαστε εμείς μια δύσκολη φάση, να βλέπουν σε ανάλογη στιγμή να κάνουν και αυτά τα ίδια. Μέτρα ασφαλείας οπωσδήποτε. Η λεπτομέρεια είναι που κρίνει το αν θα ξαναγυρίσεις πίσω ή όχι. Η λεπτομέρεια. Πολύ σωστά το λέτε. Η λεπτομέρεια το κρίνει. Και αυτό τους μαθαίνουμε και εμείς. Και αυτό θέλουν να μαθαίνουν και. Το είπατε πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω, γιατί προσέξτε τώρα, από μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική, η ψυχραιμία του να εντοπίσει και η εγκράτεια. Το να σηκωθεί το θύραμα ή να περπατήσει. Πιστεύω, διορθώστε με, κύριε Τσικνή, δεν ασχολούμαι το κυνήγι. Μπορείς να δώσεις 2-3 δευτερόλεπτα, γιατί μπορεί να μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες, όπως σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορείς να δώσεις 2-3 δευτερόλεπτα. Σε 2-3 δευτερόλεπτα θα σου έχει φύγει. Απλώς θα πρέπει να, από την εμπειρία σου, θα πρέπει να γνωρίζεις ο θόρυβος που γίνεται. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να το καταλάβω πάρα πολύ εύκολα αν είναι από άνθρωπο, ή αν είναι από θύραμα, ή αν είναι από λαγό, ή αν είναι από πουλί, ή αν είναι οτιδήποτε, ή από αγριογούρνο. Η εμπειρία είναι που παίζει ρόλο σε αυτή τη φάση. Η επιλογή των σημείων έχει να κάνει και με το τι κυνηγάτε, κύριε Τσικνή, έτσι. Ναι, τώρα αγριογούρνο, να πάτε σε πιο ψηλές περιοχές. Δεν περνάνε, όχι σε πιο ψηλές, δεν έχει να κάνει ψηλή με. Απλώς τα αγριογούρνα βρίσκονται σε πιο δύσβατα μέρη, όπως και αυτό που βλέπετε εκεί. Εδώ ήταν για αγριογούρνο από ό,τι μάθαμε. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος. Είναι από τα πιο δύσκολα μέρος στη φτιότητα. Αυτό που βλέπουμε στα πλάνα μας τώρα. Γιατί το λέτε, κύριε Τσικνή? Εκεί που ήταν τα παιδιά σήμερα έχουν κυνηγήσει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή και η επικοινωνία δεν. Δηλαδή και τα σημεία που έχουμε με τα ραδιοκύματα που κάνουν δεν πιάνουν.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή συνετέλεσαν όλα. Ίσως το νεαρό της ηλικίας, ίσως το ότι δεν υπήρχαν τα προστατευτικά μέσα. Εγώ πιστεύω... Θέλω να πείτε τι έχετε μάθει κιόλας. Δεν είμαστε ούτε αστυνομία ούτε δικαστήριο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συνάδελφους, μην ξαναπάθουμε τέτοια περιστατικά. Και θα έρθω να το πω όσες φορές και να χρειαστεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή αν φορούσε ένα φωσφορίζον γυλαίκο, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα θα κοιμόταν στο σπίτι του. Οφείλω όμως να το ομολογήσω, όσο και να σας στεναχωρώ, κύριε Τσικνή, έχω την αίσθηση, διορθώστε με και πάλι, ότι αρκετοί, δεν θα πω πολλοί, ούτε οι περισσότεροι, αρκετοί λένε εντάξει μωρέ, ξέρουμε, έχουμε ξαναπάει, γυρίσαμε πίσω, σόι, αλλά μία φορά θα γίνει το κακό. Εντάξει, τώρα μετά τα τελευταία περιστατικά, και σας είπα ότι δεν είναι μόνο στο τοπικό επίπεδο, είναι πανελλαδικά. Έτσι. Τώρα τα ακούτε εσείς, τα ξέρουμε και εμείς. Στο Αγρίνιο είχαμε προχθές πριν από ένα 48ωρο νομίζω. Έχουν αρχίσει ο κόσμος και εντάξει και τα φοράν. Βέβαια οπωσδήποτε να ξέρουν και τους ενημερώνουν και από εδώ, ότι οποιοδήποτε θα πιαστεί από αύριο χωρίς γυλαίκο, θα έχει πάει και στο δικαστήριο κιόλας. Οι θυροφύλακες, πέρα από το αν θυρεύεται αυτά που πρέπει την συγκεκριμένη εποχή, μπορούν να γράψουν, να δώσουν πρόστιμο, εγώ, στο Γιάννη τον Τσικνή, αν τον δουν εκείνη την ώρα δεν έχει το προστατευτικό. Ναι, οπωσδήποτε, ναι. Ανά πάση στιγμή. Μα και αυτή είναι και η δουλειά του, γι' αυτό και πληρώνεται. Mm. Ο θεροφύλακας έχει σαν χρέος να προστατεύει την πανίδα και να προφυλάσσει και τον κυνηγό. Αυτό το δύο, δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας σιγά σιγά, να μην σας κουράζω, προσπαθούμε να το εξαντλήσουμε το θέμα, ναι, κύριε Τσικνή. Γιατί, ξαναλέω, είναι το. Ας μην είναι ολόιδια περιστατικά, είναι ένα τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες στη Φθιώτα. Ναι, προσπαθούμε να προλάβουμε πάλι μια νέα τραγωδία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, κύριε Τσικνή. Άρα, ξεκινώντας, μάλλον πριν ξεκινήσει κάποιος, να γυρίσει στην όποια οικογένεια έχει, θα πρέπει κάτι να κάνει. Άρα λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε τα μέτρα που πρέπει να κάνει, τα βήματα μάλλον που πρέπει να κάνει κάποιος σωστός κυνηγός. Δεν θα πω καλός, σωστός κυνηγός για να γυρίσει πίσω. Κοιτάξτε, ναι, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει φυσική κατάσταση, να έχει κοιμηθεί οπωσδήποτε νωρίς το βράδυ, να μην έχει πιει, να μην έχει συνυχθήσει, δηλαδή να έχει φυσική κατάσταση για να μπορεί να περπατήσει και να μπορεί να σε μια δύσκολη στιγμή να παραμερίσει και να μην μείνει πίσω και δεν τον καταλάβουν οι υπόλοιποι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας, να έχει το κόκκινο γυλαίκο του, να έχει ένα φακό αν τον πιάσει νύχτα, να έχει την επικοινωνία του, δηλαδή ένα VHF, ένα κινητό τηλέφωνο μαζί του, οπωσδήποτε, και ανά πάση στιγμή να γνωρίζουν οι υπόλοιποι πού βρίσκεται. Πρώτα πρέπει να έχει ενημερώσει όμως τα οικεία του πρόσωπα, έτσι, ναι, πέρα από την ομάδα, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, τώρα για εμάς τους πιο παθιασμένους, θεωρείται δεδομένο ότι μία νόμιμη μέρα το πρωί θα πάμε για κυνήγι. Για τους πιο παθιασμένους, εντάξει, ξέρουν, το γνωρίζουν στο σπίτι ότι είμαστε πάμε για κυνήγι. Τώρα για τους υπόλοιπους, εντάξει, ναι, θα κάνουν ενημερώσεις για να ξέρουν που βρίσκεται. Γιατί μπορεί να το αποδείξει απόδει. Οφείλω να ομολογήσω πως με το περιστατικό αυτό και την παρουσία σας, κύριε Τσικνή, είναι πολλά τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε από κυνηγούς και μη, αλλά κυριότερα από συναδέλφους σας που λένε έλεος, ρε παιδιά, έτσι μου το μετέφεραν. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Δεν έχουν άδικο, ναι. Δεν έχουν άδικο. Εντάξει, σίγουρα, και σίγουρα έτσι είναι. Δεν έχουν άδικο, αφού τα βλέπουμε, τα ζούμε. Τι να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά προσοχή στη λεπτομέρεια. Αυτό έχω να τονίσω. Και όχι άπειρε σε αυτό το κυνήγι. Όχι άπειρε. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία. Είναι ο κύριος Στάθης Αδάμ, μάλλον κυνηγός από ό,τι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι από το Κοντρόλ. Θέλει να κάνει μια τηλεφωνική παρέμβαση. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Αδάμ. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινε. Χρόνια σας πολλά. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για το θέμα που συζητάμε. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι και θα μου πείτε. Ασχολείστε με το κυνήγι. Κύριε Πρόεδρο. Ναι, ναι. Το κυνήγι του αυριογούρουνου είναι πολύ επικίνδυνο. Για τον εξής λόγο. Είναι ομάδες από 15 κυνηγούς ανθρώπους, οι οποίοι τα παιδιά αυτά που πάνε για κυνήγι είναι ανίδια. Δεν έχουν σχέση με το κυνήγι. Καταρχήν, κυνηγός που περιβολεί χωρίς να βλέπει τι είναι, δεν θεωρείται κυνηγός για μένα. Είμαι κυνηγός από 13 χρονών και είμαι 78 τώρα. Κυνηγός που περιβολεί χωρίς να δει τι είναι, δεν λέγεται κυνηγός. Κύριε Αδάμ, να διευκρινίσω μόνο, επιτρέψτε μου για κάτι. Ο πρόεδρος εδώ είπε το εξής, δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, ότι οι άπειροι θα μπαίνουν στην ουρά πίσω για να ελέγχονται από τους πιο έμπειρους, να παίρνουν τα μέτρα προστασίας και αν κάποιος δεν είναι καλός να τον διώχνουν, έτσι να το πω, για να μην ταλαιπωρεί όλη την ομάδα.
Τώρα από εκεί και πέρα είπε ότι πρέπει να έχουμε μια μικρή ανοχή στο να δούμε αν είναι αγριογούρουνο ή άλλο θύραμα και τότε να πυροβολήσουμε, όχι με το που κινηθεί κάτι να πυροβολήσουμε. Μα είναι δυνατόν να πυροβολήσεις χωρίς να βλέπεις τι είναι, θεωρείς κυνηγός, σε καμιά περίπτωση. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κυνηγοί. Αυτοί εμπλέκονται μέσα στο μπουκ των κυνηγών, παίρνουν ένα όπλο, μάθανε ότι υπάρχουν αγριογούρουνα στο βουνό και ξεκινάνε να πάνε κυνηγήστε. Είναι απαράδεκτο καταρχήν να βλέπεις 20 ανθρώπους, εγώ πάω τώρα κυνήγι πολλές φορές και βλέπω ολόκληρη περιοχή πιασμένη από τους ανθρώπους που κυνηγάνε γουρούνια. Μια περιοχή ολόκληρη, 10-20 αυτοκίνητα και 20 ανθρώποι 25. Δεν είναι δυνατόν να είναι κυνήγι αυτό. Πρέπει τα όργανα να λάβουν κάποια μέτρα, να έχουν περιορισμένα άτομα να κυνηγάνε και τα οποία να ελέγχουν το ένας με τον άλλον. Δεν μπορεί τώρα να κάνει ο κάθε ένας οποιονδήποτε μαζί του και να κινδυνεύει ο άλλος. Δεν είναι κυνήγι αυτό. Είπε, ξαναλέω ο κύριος Τσικνής, ότι βάζουν όρους το να έρθει κάποιος. Τώρα, αν τους παραβιάζουν οι ομάδες... Είναι δικιά του ευθύνη, όχι, δεν φταίει ούτε ο σύλλογος, ούτε η αστυνομία. Σίγουρα. Ούτε... Αν τώρα οι ομάδες, κύριε Αδάμ, ο καθένας λέει, άντε δεν βαριέσαι, έλα, σε ένα... εγώ αν έρθω τώρα και μου πει κάποιος που είμαι ανίδεος και μου πει, άντε δεν βαριέσαι, έλα, θα την πατήσω κάποια στιγμή, κύριε Αδάμ. Ναι, αλλά την πληρώνει ο άλλος. Εδώ είναι το μάλιστα. Τι μου λέτε δηλαδή εσείς, τι πρέπει να προσέξουν λοιπόν, πείτε μου κύριε Αδάμ να το ξεκαθαρίσουμε. Τι λέτε εσείς λοιπόν. Τι πρέπει να προσέξουν. Καταρχήν, τα άτομα που θα πηγαίνουν για κυνήγι να έχουν εμπειρία. Ειδικά για το γλουγούρουνο είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να έχουν εμπειρία. Αυτοί που έχουν την παρέα για τα γλουγούρουνα πρέπει να ξέρουν τι ανθρώπους έχουν μαζί τους και να τους κάνουν αυστηρή σύσταση το πώς θα κινηθούν και πώς θα πυροβολήσουν. Δεν νοείται, το είπα και το ξαναλέω, δεν νοείται κυνηγός να πυροβολεί χωρίς να βλέπει τι πυροβολεί. Με τίποτα, με καμιά περίπτωση. Δεν μπορώ να το παραδεχτώ αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει από τους ομαδάρχες που έχουν αυτή τον κύκλο που πάνε για κυνή, αυστηρή σύσταση. Δεν θα πυροβολήσεις χωρίς να δεις τι είναι. Αν δεν είσαι 1000% σίγουρος ότι δεν υπάρχει απέναντι άλλος ή δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος, δεν πρέπει να πυροβολήσεις. Να φύγει το θύραμα 100 φορές. Για ένα θύραμα είναι αδικία να χάνονται ψυχές. Ακούμε πολλές φορές πατέρας να σκοτώνει το παιδί, αδερφός στον αδερφό, φίλο στο φίλο. Είναι λιπηρά πράγματα. Και αυτά οφείλονται στην ανθρώπινη αμέλεια. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί κάποια μέρημα. Αυτοί οι άνθρωποι που κυνηγάνε τα γούνια. Συνήθως γιατί εκεί γίνεται το πολύ κακό, πρέπει να έχουν μεγάλη προσοχή, να είναι πολύ αυστηροί. Μάλιστα, εσείς μου είπατε είστε 73 περίπου, κύριε Αδάμ. 77 χρονών, 77. Πάω και κυνηγάω από 13 χρονών. Μάλιστα. Γουρούνια κυνηγάω βεβαίως, δεν πάω. Μάλιστα, άρα μου λέτε λοιπόν, άρα μου λέτε μεγάλη προσοχή κύριε Αδάμ και όχι... Όσοι εισέρχονται νέοι στους κόλπους των κυνηγών, μεγάλη προσοχή από τους ομαδάρχες. Οπωσδήποτε, επιβολαιότητα στο κυνήγι είναι απαράδεκτη. Γιατί στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί λοιπόν να ρισκάρουμε για ένα θύραμα, για ένα γουρούνι, ή για ένα λαγό, ή για ένα ζαρκάδι, για οτιδήποτε, να ρισκάρουμε να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο. Είναι λυπηρό πράγμα. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ κύριε Αδάμ. Να είστε καλά. Και θα ήθελα στον κύριο Πρόεδρο να κάνει τη σύσταση και στα όργανα να μειωθούν οι ομάδες, να μην είναι τόσα πολλά άτομα. Γιατί γίνεται παρζουλισμός. Θα το προσπαθήσω. Έχεις το λόγο. Κύριε Αδάμ, σας ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές σας και την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ. Για τον πολύτιμο χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Σας ευχόμαστε. Επίσης, καλή χρονιά και καλή χρονιά για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά όσο μπορεί τώρα. Και να δούμε τέτοια συμβάντα. Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, κύριε Τσικνή, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Εντάξει,
ένας μεγάλος κύριος ηλικία, αλλά βλέπω ότι ξέρει τον χώρο. Έτσι. Σωστά. Αν δεν ξέρει αυτός 77 χρονών. Λέει ότι μπορείτε και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, αλλά και όλοι οι κυνηγητικοί σύλλογοι, να ίσως να αναθεωρήσετε, να επικυροποιήσετε κάποια πράγματα που έχετε στους κόλπους σας. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Ανακεφαλαιώνουμε, κύριε Τσικνή, για να μην σας κουράζω, γιατί είναι γιορτινές ημέρες τώρα. Και καλό είναι τώρα για κάποιους, είπαμε, πέρα από την οικογένεια των κυνηγών και πιο ιδιαίτερα για τις οικογένειες του 30χρονου, θα περάσουν μαύρες γιορτές. Ναι. Όλα, όχι μόνο του 30χρονου, έτσι, να μην το ξεχωρίζουμε. Mm-hmm. Δεν νομίζετε τώρα ότι είναι σε ευχάριστη θέση το παιδί που του φέκησε, έτσι, ή η οικογένειά του, ή ο αδερφός του που ήταν μαζί στο κυνήγι, όλη η παρέα. Προφανώς. Ούτε και αυτοί θα περάσουν γιορτές, μάλλον δεν θα. Εντάξει, ένα φόνο, τέλο πάντων, μια ανθρωπιστική. Εξαμελία, δεν πάβει να σε βαράγει τύψη στη ζωή. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Κύριε Τσικνή, σας ευχαριστώ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Τώρα σας κουράζουμε, αλλά πρέπει κάθε φορά, δυστυχώς, από τα τέτοια περιστατικά να προκύπτουν πάντα χρησιμότερα συμπεράσματα, δυστυχώς που το λέω, και να μπορέσουν να συμμορφωθούν. Επιτρέψτε μου, θα το ξαναπώ, οι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοί σας. Γιατί καταλήγουμε σε αυτό, δεν λέω. Είναι όπως είπατε, υπάρχει μια μικρή μερίδα κακών δημοσιογράφων με αμέλεια. Το ίδιο παντού υπάρχει σε όλους τους κόλπους, κύριε Τσικνή. Απλά εσείς είναι και ανθρώπινες απώλειες. Αυτό βλέπουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσικνή. Καλό σας βράδυ, καλή πρωτοχρονιά σας εύχομαι. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Πάμε στην παρουσία του Terence Quick, του Βουλευτή Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, χθες στην πόλη της Λαμίας. Βέβαια, μεγάλος άλλος έχει προκληθεί από τις ολιγοήμερες διακοπές του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Καμένου, στις Άλπεις. Κάτι που έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο. Ο κύριος Quick, χθες όμως από την Λαμία, έδειχνε να είναι ανενημέρωτος ως τομεάρχης εξωτερικών για το ταξίδι του κυρίου Καμένου, εάν πρόκειτο για πολιτική επίσκεψη, αν πρόκειτο για επίσκεψη αναψυχής. Ο κύριος Κουίκ βέβαια αναφέρθηκε και στην πολιτική επικαιρότητα. Κυριολεκτικά φωτιά έχει πάρει το διαδίκτυο με αφορμή τις διακοπές του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνου Καμένου στις Άλπεις. Χθες ο βουλευτής επικρατείας Terence Quick από τη Λαμία δήλωσε πως δεν γνώριζε το λόγο της επίσκεψης του κυρίου Καμένου στο τουριστικό θέρετρο. Θέλω να σας πω ότι το μόνο που γνωρίζω είναι αυτό που άκουσα από τον Προεδρεύοντα της Βουλής, ότι είχε ζητήσει ότι θα έλειπε για 2 μέρες στην Γενέβη, νομίζω για θέματα ΟΗΕ, σε μια κοινοβουλευτική αποστολή. Άλλες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, διότι δεν μου ελέγχθησαν από τον, αν και είμαι τομέας εξωτερικών, δεν μου ελέγχθη κάτι από τον Πρόεδρο, δεν μου δόθηκαν λεπτομέρειες από τον ίδιο. Ορίστε. Όχι, δεν γνωρίζω τι μπορεί να έκανε στον ΟΗΕ στη Γενέβη. Δεν έχω γνώση. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας έλεγα το εξής. Επειδή μάλιστα μου το διπλώνετε και με το θέμα Λιάπη. Θα παρακαλούσα πολύ να ερωτηθεί ο ίδιος, να ερωτηθεί το γραφείο τύπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να ερωτηθεί ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, και ο Γιωβανόπουλος ή ο αναπληρωτής που είναι η κυρία Ξοβελώνη, αυτοί ενδεχομένως να ξέρουν κάτι παραπάνω για το. Μου βάλατε και κάποιες άλπεις με στη μέση. Γι' αυτό λέω, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω το διήμερο πολιτικό σκέλος. Για τα υπόλοιπα σας παραπέμπω είτε στον ίδιο, είτε στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και την αναπληρώτριά του, είτε στο γραφείο τύπου. Πρέπει να σας πω πάντως ότι εγώ έκανα Χριστούγεννα στο σπίτι μου στην Αθήνα. Συνολικότερα πάντως ο κύριος Κουίκ αναφέρθηκε στο σύντομο πολιτικό χρόνο που έχει αυτή η κυβέρνηση και κάλεσε τους πολίτες να αντισταθούν. Είμαι βέβαιος ο κύριος Σαμαράς ότι θα πάμε το 2016 για σε εκλογές. Και ότι ο κόσμος δεν θα του πει ως εδώ τελειώσαμε, ξεκουράσου και εσύ στη Μεσσηνία, πιάσε την Ελλάδα να βγάλει ένα στεναγμό ανακούφισης. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ζητάμε εκλογές χθες. Όχι αύριο, χθες. Όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση, τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Διότι είναι δοσμένοι, ταγμένοι, υποταγμένοι. Και η απόδειξη μεγάλη είναι το τι έγινε με την υπόθεση των πληστηριασμών. Είμαι πεπισμένος ότι ό,τι μας είπαν στη Βουλή το είπαν σε συμφωνία με την Τρόικα και όχι κάνοντας αντίσταση στην Τρόικα.
Την Τρόικα, την οποία, όπως ξέρετε, προσωπικά ως βουλευτής επικρατείας, την έχω μηνύσει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Με πρώτα τον Ντόμψεν. Αλλά με έκπληξη έμαθα πριν από λίγες εβδομάδες ότι αυτό που κατέθεσα στον κύριο Ρουπακιώτη ως Υπουργός Δικαιοσύνης το 15 Ιανουαρίου του 2013 και τον παρεκάλεσα δια της νομίμου οδού, δηλαδή μέσω της Αγγελίας Αθηνών, να φύγει να πάει στη Χάγη, αυτό το χαρτί τελικά είχε μείνει στο σιρτάρι του, όλος παραδόξος. Και επειδή είχα καταθέσει και ένα αντίγραφο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τέντε, εκείνος δεν κατάλαβε ότι εγώ απλά του το έθεσα απλά για ενημέρωση. Έκρινε ο άνθρωπος σκόπιμο να το στείλει για τα περαιτέρω στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μπήκε και αυτή στο αρχείο. Λοιπόν, εμείς λέμε κάτι ανεξαρτέλνες και εδώ δεν κοροϊδεύουμε. Ο φάκελος Τρόικα δεν θα κλείσει. Μια μέρα γύρισα σπίτι πραγματικά ράκος. Με αυτά τα οποία συνέβαιναν μέσα στη Βουλή και με αυτά που ψήφιζαν εκείνοι, οι οποίοι έξω από την Ολομέλεια άλλα λένε, στα παρασκήνια τα τηλεοπτικά άλλα λένε, ακόμα και στα κανάλια όταν βγαίνουν άλλα λένε, είναι αυτό που λέμε οι, πώς το λένε, ψεύτες μάγκες. Τσάμπα μάγκες. Και με το που μπαίνουν μετά μέσα στο κοινοβούλιο, τα ψηφίζουν όλα. Σε όλα ναι. Το είδαμε και πρόσφατα με την υπόθεση των πληστηριασμών. Ήταν να σας περιγράψω σκηνικό που έγινε την προηγούμενη μέρα στην Επιτροπή και θα καταλάβετε. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Να μου λέει η γυναίκα μου ότι σύνελθε. Πρέπει να έχεις την ψυχολογία σου ψηλά. Σκέψου ότι υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι που πρέπει κάποια στιγμή μαζί με τους συγγενείς τους, γιατί ο καθένας σίγουρα έχει ένα συγγενή πρώτου βαθμού, 3 εκατομμύρια, να βγουν έξω από την πλατεία Συντάγματος, όπως και οι Ισπανοί με ένα κερί στο χέρι, να σας συμπαρασταθούν. Και αυτό είναι γεγονός. Ότι αν είχαμε 3 εκατομμύρια κόσμο έξω, 2 εκατομμύρια εγώ σας λέω, 1 εκατομμύριο εγώ σας λέω, ειρηνικά, με το κερί στο χέρι, ένα αφήσιμα να κάναν στο κτίριο της Βουλής και η Βουλή θα φεύγει μαζί και εμείς θα φεύγαμε μαζί. Παγκοσμίως δεν έχει υπάρξει κόμμα που να του λες ψήφισε με, αλλά να ξέρεις όμως ότι από τη στιγμή που με έχεις ψηφίσει, εγώ μετά τις εκλογές θα πάω να συνεργαστώ με τον άλλον. Αυτό παγκοσμίως δεν έχει γίνει πουθενά. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορεί συνέχεια να εμφανιζόμαστε από εκείνους οι οποίοι έχουν τη δική τους πολιτική άποψη ως ουρά άλλων, όταν είναι εξάρτητοι Έλληνες, και το λέω με πολύ περηφάνεια, έχουμε το καλύτερο πρόγραμμα, έχουμε την καλύτερη ιδρυτική διακήρυξη, έχουμε τις καλύτερες αρχές και είμαστε αυτόνομοι και βαδίζουμε λέγοντας ότι όποιος θέλει ας έρθει να γίνει ουρά δική μας. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνουν οι εκλογές, αν εμείς θα είμαστε στο 5 ή στο 15, αν θα υπάρχει Πασόκ μες στη Βουλή, αν θα υπάρχει Δημάρ μες στη Βουλή. Άρα είναι τελείως σενάριο και βεβαίως δεν είναι και πολιτικά ωφέλιμο και δεν έχει καμία έννοια πολιτική του να μιλάμε από τώρα για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, όταν δεν ξέρουμε τι θα έχει προκύψει μετά τις εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Διότι αν για παράδειγμα οι εκλογές γίνουν με μια θορυβόδη πτώση της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο σκορποχώρι. Δεν ξέρουμε τι άλλοι σχηματισμοί μπορεί να γίνουν. Θα μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, θα μιλάμε για Νέα Ελλάδα που έχει πει ο κύριος Σαμαράς παλιμένα, θα μιλάμε για Νέα Πολιτική Άνοιξη, θα μιλάμε για Δημάρ, θα μιλάμε για το Πασόκ του Βενιζέλου, το Πασόκ του Γιώργου, το Πασόκ του Χρυσοχοίδη. Γι' αυτό δεν έχει κανένα όφελος να μιλάμε από τώρα και με τα εκλογικές συνεργασίες, σας διαβεβαίω. Αυτό όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω, το τι κάνω και εγώ ως βουλευτής, είναι ad hoc, κατά περίπτωση, στους τόπους που έχω την εκλογική, την κοινοβουλευτική ευθύνη, ό,τι είναι θα το συνυπογράψω για το καλό, ας πούμε, του νησιού ή του νομού με συνάδελφο ο οποίος μπορεί να ανήκει, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Σάμο, παράδειγμα, ή στην Κεφαλονιά. Αλλά είναι μια κατά περίπτωση αντιμνημονιακή συνεργασία όσο τρέχει αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, αφήστε να γίνουν οι εκλογές και σας λέω πάντως ότι είναι λάθος όποιοι από το δικό μας το κίνημα ανοίγουν τέτοιο θέμα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λάθος. Τουλάχιστον εμένα με βρίσκουν εντελώς αντίθετο και θα το παλέψω αυτό το πράγμα. Για να μην σας πω ότι έχουμε και μια ομόφωνη απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ομόφωνη. Να τα πούμε! Του χρόνου τα καλά τα νέα έρχονται.
έρχονται από φέτος. Γιατί φέτος, ό,τι έχετε φανταστεί, γίνεται πραγματικότητα με το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Χρυσή πεντάδα με κέρδη 6 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος, με τέτοια νέα, θα ξεφύγετε. Χριστούγεννα με τη Σύλβη. Η μεγαλύτερη χορεύτρια του κόσμου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 19 έως 30 Δεκεμβρίου. Η μοναδική Σιλβί Γιγέμ σε σύγχρονο και κλασικό ρεπερτόριο με τον Άκραμ Καν και τα μπαλέτα του Τόκιο. 4 αριστογηματικά έργα, 3 εκπληκτικές παραστάσεις, ένα μοναδικό γκαλά χορού. 19 έως 23 Δεκεμβρίου. Σιλβί Γιγέμ, Άκραμ Καν, Sacred Masters. 25 έως 30 Δεκεμβρίου. Σιλβί Γιγέμ, Τόκιο Μπαλέ, Μαργαρίτα και Αρμάντος. Απογευματινές παραστάσεις, ωραία κοιμωμένη από τα διάσημα μπαλέτα του Τόκιο. Σε μια γιορτή χαράς για όλη την οικογένεια. Χριστούγεννα στη μαγεμένη Ελατοχώρα. Έλα, παίξε, γράψε, γέλα, ζήσε κάθε παιδική σου τρέλα. Γεύσεις, χρώματα και δώρα που δεν έχεις δει ως τώρα. Μαγεμένη Ελατοχώρα, δεν υπάρχει άλλη στη χώρα. Στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Πετρέλαιο. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τρίτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Η κορυφαία εταιρεία Berek ήρθε στην Ελλάδα με λέβητες και αερόθερμες σόμπες πέλετ υψηλής τεχνολογίας. Εξασφαλίστε ποιοτική θέρμανση και ως 70% οικονομία στα καύσιμα. Berek. Αποκλειστική διάθεση για όλη την Ελλάδα. Τρίτο χιλιόμετρο Λαμίας Αθήνας. ΤΕΟ Ελλάς. Προμηθευτείτε τώρα πέλετ και μπρικέτες πιστοποιημένων εταιριών σε νέες, μειωμένες τιμές. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφή Αλαφροπάτη, Παθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεραίας Ελλάδος. Θα πάμε στην Λάρκο και σε παρολίγο τραγωδία. Άλλο ένα περιστατικό το οποίο ευτυχώς όμως δεν είχε θλιβερή κατάληξη, καθώς συνδικαλιστής εργαζόμενος του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου γλίτωσε από θαύμα. Όπως επίσης και ένας νεαρός συνάδελφος επανέρχεται πάλι στην επικαιρότητα το πρόβλημα με τα μέτρα ασφάλειας που υπάρχει στην εταιρεία, στην Λάρκο, καθώς όταν γίνονται εργασίες συντήρησης δεν σταματάει η παραγωγική διαδικασία. Από καθαρή τύχη και μόνο, εργάτης συνδικαλιστής του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στη Λάρκο, λόγω πείρας και μόνο, κατάφερε να αντιδράσει έγκαιρα και να αποφύγει την εκτόνωση της ηλεκτροκαμίνου. Διαφορετικά θα είχε άλλη κατάληξη, ενώ ο συνάδελφός του από καθαρή τύχη είχε πάει να φέρει κάποια εργαλεία. Ο τυχερός συνδικαλιστής εργάτης τόνισε ότι η παρέμβαση για την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων εργασιών που εκτελούσαν έχει ενημερωθεί και η διεύθυνση, η οποία διαφόρησε και δεν πήρε κανένα μέτρο.
ότι εκεί μέσα η συντήρηση των γερανογέφυρων είναι επικίνδυνη. Πάνω από τα ηλεκτροκάμινα. Ναι. Θα πρέπει ή τα ηλεκτροκάμινα να σβήνουν την ώρα που έχουν χαλάσει, έτσι, ή να βγαίνουν έξω στο πάρκινγκ που υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι αν η εταιρεία τα έκανε αυτά, σημαίνει ότι θα έκοβε κάποια στιγμή κάποιο μέρος της παραγωγής. Για να μην κόψει κάποια στιγμή κάποιο μέρος της παραγωγής, ανάγκαζε τους εργαζόμενους να ανεβαίνουν πάνω από εκεί. Έτυχε, ήμασταν δύο. Εγώ και ένας μικρότερος μου νέος που έχω και την ευθύνη. Γιατί έχω 13 χρόνια, εγώ έχει ένα το παιδί. Έτυχε μόλις να τον είχα στείλει να πάει να φέρει δύο εργαλεία. Δύο εργαλεία που θέλαμε για τη δουλειά. Και έτυχε. Δηλαδή συμπτωματικά, συμπτωματικά μου λέτε κύριε πολίτη. Εντελώς συμπτωματικά. Ναι. Ήτανε να πάω εγώ γιατί τον είχα στείλει άλλες δύο φορές πριν και το λυπόμουν και λέω κάτι να πάω εγώ. Συμπτωματικά μου είπα άστο θα πάω εγώ. Και έτυχε επειδή έχω και 13 χρόνια μέσα στο εργοστάσιο, ναι. 10 δευτερόλεπτα πριν να το αντιληφθώ το τι θα γίνει και να τρέξω. Για τόσο μιλάμε. Και να τη γλιτώσω παρατρίχα. Όταν μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα, για 10 δευτερόλεπτα, δεν μιλάμε για μισό λεπτό. Και η ισχύ της εκτόνωσης να ήταν σχετικά μεγάλη εκτόνωση, αλλά μικρή σε διάρκεια. Και αν ήταν μεγάλη, η ασφυξία θα ήταν ανεπόφευκτη. Κύριε Πολίτη, αυτό που προκύπτει, και ευτυχώς το επαναλαμβάνω και για εσάς και για τον νέο συνάδελφό σας, είναι ότι δεν πάθατε κάτι πιο σοβαρό, λοιπόν. Και βεβαίως το μοιραίο. Το θέμα είναι ότι προκύπτουν ερωτηματικά, όπως πολύ σωστά είπατε, για τον τρόπο λειτουργίας, να μην σταματάει η παραγωγική διαδικασία, να ανεβαίνετε εσείς να κάνετε τις όποιες εργασίες με κίνδυνο την ζωή σας. Τεχνική ασφάλειας επίβλεψης δεν υπάρχουνε. Υπάρχει τεχνική ασφάλειας και θεωρώ ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και τους τα έχουν εγγράφως. Κοιτάτε να δείτε, θέλω να τα βάλω τα πράγματα όπως τα έχω στο κεφάλι μου, να τα πω σε μια σειρά. Υπάρχουν και τεχνική ασφάλεια, υπάρχουν και τα λοιπά. Έχουν φτιάξει ένα τμήμα ασφαλείας το οποίο το έχουν απαξιωμένο η διοίκηση. Το έχει φτιάξει για να υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι αυτό το τμήμα κάνει καλά τη δουλειά του. Κάνει τις καταγραφές, τους τονίζει τα επικίνδυνα σημεία. Ποια είναι όμως τα μέτρα που παίρνει η διοίκηση απέναντι σε αυτές τις καταγραφές. Κοιτάτε να δείτε, μετά από αυτό το περιστατικό που έγινε χθες το βράδυ, μας είπανε τώρα ότι δεν θα ξαναπάμε τελικά για δουλειά εκεί. Και εγώ λέω, έπρεπε να ήταν συνδικαλιστής, έπρεπε να ήταν συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περίπτωση, για να πούνε αυτό. Πόσα τέτοια περιστατικά έχουν γίνει, οι εργαζόμενοι από φόβο δεν τα αναφέρουν, έτσι, και τελικά, για πέστε μου, ποιος το πληρώνει το τίμημα για την παραγωγή. Και κόντρα σε όλα αυτά που διαρρέουν, που λένε για τη Λάρκο, για το μέλλον της, εδώ μιλάμε για αίμα. Μιλάμε για την κυριολεξία. Εκεί θα κατέληγα, κύριε Πολίτη, εκεί θα κατέληγα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει κάποια και συνδικαλιστική δικιά σας πρόταση, είστε και μέλος του ΔΣ των εργαζομένων στη Φθιώτιδα. Κοιτάτε να δείτε, η δικιά μου πρόταση είναι το εξής. Αυταπάτες δεν θέλω να καλύψω ούτε στον εαυτό μου, ούτε και στους εργαζόμενους που εκπροσωπώ. Αν δεν αλλάξει το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που δουλεύει η κάθε επιχείρηση, η χώρα μας, δεν πρόκειται να πάρουν ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας. Πέρα από αυτό όμως, στο σημερινό σύστημα, εδώ σήμερα είμαι συνδικαλιστής, στο σημερινό σύστημα, θα μπορούσαμε να είχαμε ορατά αποτελέσματα, ναι. Αν το τμήμα ασφαλείας που λέτε, του δώσουν πραγματικά δύναμη να μπορεί να σταματάει αν χρειάζεται την παραγωγική διαδικασία, ναι. Να έχει το κατάλληλο επιστημονικό, το τεχνικό προσωπικό και να κάνει επεμβάσεις. Αυτό για να γίνει από πλευρά διοίκησης και να φτιαχτεί ένα τέτοιο τμήμα, ναι. Χρειάζεται η συνεχή σύγκρουση του σωματείου με τη διοίκηση σε αυτή την κατεύθυνση. Κατανοητό. Έτσι, ναι. Χωρίς να κάνει εργό, το ξαναλέω, ότι θα φέρει τα πάντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο καπιταλισμός έτσι είναι. Δουλεύει για το κέρδος. Αν δεν υπάρχει συνεχή σύγκρουση των εργαζομένων με τον καπιταλιστή, να το πω έτσι, με τον εργοδότη, είτε αυτή είναι στο δημόσιο είτε είναι στη ιδιωτικά, δεν υπάρχει συνεχή σύγκρουση για ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν. Θα σκοτώνονται εργάτες σαν κοτόπουλα και τα πορίσματα θα λένε ότι φταίγαν οι εργάτες.
Πάμε τώρα στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ και την πλήρη στήριξή του στον νυν δήμαρχο Καρπενησίου Κώστα Μπακογιάννη, εάν είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Θρεάς. Εξέφρασε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 1 ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Φθιώτας, ο κύριος Κώστας Κουτσογιαννακόπουλος. Την χαρακτηρίζει ως ιδανική επιλογή, ενώ χαιρέτησε και την μεμονωμένη, όπως όλα δείχνουν, μακριά από την συγκρού υποψηφιότητα του Θανάση Γιαννόπουλου. Την στήριξή του στην υποψηφιότητα του Δημάρχου Καρπενησίου Κώστα Μπακογιάννη για την περιφέρεια της Θεράς, την οποία θεωρεί βέβαιη, εξέφρασε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Φθιώτιδας Κώστας Κουτσογιαννακόπουλος από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ειδικά μετά την μονομερή ανακοίνωση υποψηφιότητας από τον Θανάση Γιαννόπουλο, η οποία δεν άρεσε καθόλου στην συγκρού, ο κύριος Κουτσογιαννακόπουλος θεωρεί τον κύριο Μπακογιάννη ως την ιδανική επιλογή. Καταρχήν θα δω πού θα καταλήξει, αν καταλήξει, το κόμμα. Έτσι. Εάν καταλήξει κάπου, βεβαίως θα ακολουθήσω συντεταγμένα την επιλογή αυτή. Εάν όμως το κόμμα δεν καταλήξει κάπου, από εκεί και πέρα θα δω τα δεδομένα και θα σταθμίσω τα πράγματα. Να ξέρετε όμως, το κριτήριό μου ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι προσωπικό. Δηλαδή μπορεί να κατεβαίνει ένας στενός προσωπικός φίλος, αλλά για την περίπτωση να μην ενδείκνεται. Θα του πω, σε παρακαλώ, για αυτούς τους λόγους, ας το για άλλη φορά ή ας βρούμε κάτι άλλο. Το κριτήριο είναι ποιος είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, συγκεκριμένη συγκυρία και το συγκεκριμένο θεσμό ο κατάλληλος. Θεωρείτε δηλαδή ξανά τον κύριο Μπακογιάννη ως κατάλληλο για υποψηφιότητα? Ναι, και μάλιστα λέω ότι είναι και μια λύση προοπτικής. Και λόγω του νεαρού, της ηλικίας του, αλλά και λόγω του τρόπου σκέψεως και δράσεως του. Είναι πολλά τα ονόματα που θα ανοίξουν. Ήδη ο κύριος Γιαννόπουλος, με κάποιο τρόπο έχετε συνεργαστεί μαζί του, έτσι? Ναι, στο παρελθόν βεβαίως. Δεν είναι, πώς το λένε, άγνωστος ο Θανάσης ο Γιαννόπουλος, έτσι. Απλώς εγώ μεταξύ των δύο, για τους λόγους που περιληπτικά σας είπα, εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι ο Κώστας ο Μπακογιάννης. Μάλιστα. Για Δήμο έχετε κάποια προτίμηση, κύριε Κουτσογιαννακόπουλο, ή και εκεί θα ευθυγραμμιστείτε με τις... Η ίδια στάση, τους ίδιους κανόνες θα τηρώ. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι κανείς, ούτε πρέπει να είναι κανείς δυσυπόστατος και δυφυής. Αυτό είναι που λέμε, δεν πρέπει να φύγετε από το Μαδρίτη το κομματικό όμως, κύριε Κουτσογιαννακόπουλο? Όχι, κοιτάξτε, εγώ πολύ νέος. Δηλαδή, είχα φύγει αύριο, από το Μαδρίτη. Λοιπόν, μισό λεπτό, αύριο θα μπει ένας υποψήφιος από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος δεν σας εκφράζει όπως μου λέτε και δεν είναι για αυτή τη θέση όπως εσείς εκτιμάτε. Και είναι κάποιος άλλος που δεν έχει τη στήριξη. Τι θα κάνετε εκεί, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε? Σας είπα ποιο θα είναι το κριτήριο. Εάν δεν υπάρχει στήριξη, έτσι, και κρίνω εγώ ότι καλύτερος και ενδεδειγμένος τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο Χ, θα είναι ο Χ και δεν θα είναι ο Ψ. Στο αγροτικό ρεπορτάζ να περάσουμε τώρα και ευχάριστες είναι ειδήσεις για τους αγρότες και κυριότερα για τα νέα άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με την γεωργία, από ένα κονδύλι 6 εκατομμυρίων περίπου ευρώ για την περιφέρεια της Θρεάς μέσω ενός προγράμματος επιχορήγησης και ενημέρωσης των αγροτών, όπου θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2014 και για 2 μήνες περίπου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα γραφεία της αρμόδιας αγροτικής διεύθυνσης της περιφέρειας Θρεάς, να δουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν τον φάκελο εάν θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική, με την ύπαιθρο και να βγάλουν χρήματα. Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το πρόγραμμα που αφορά νέους αγρότες για την πρημοδότησή τους προκειμένου να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα στον τόπο που διαμένουν. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2014 με δικαίωμα συμμετοχής νέους ανθρώπους από 18 έως 40 ετών. Οι νέοι που θα ενταχθούν θα λάβουν το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησής τους ως προκαταβολή. Περισσότερους από 8.000 νέους αγρότες που επιθυμούν να απασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα καλύψει το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών, οι αιτήσεις για το οποίο τρέχουν από 18 Μαρτίου. Το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο θα στοχεύει στο να εισέλθουν οι καινούργοι νέοι αγρότες με την παροχή κινήτρων, δηλαδή και προκειμένου να γίνει και μια πληθυσμιακή αναζωγόνηση της αγροτικής υπαίθρου. Γιατί και ο πληθυσμός είναι λίγο γυρασμένος ο αγροτικός πληθυσμός. Ο μέσος όρος ηλικίας τόσο για τους γεωργούς, κτηνοτρόφους και τους αλληλείς είναι αρκετά μεγάλος. Μπορεί να φτάνει και τα 57-58 χρόνια. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Είναι ένα κίνητρο το οποίο θα βρει
μικρή ανταπόκριση, μάλιστα μέσα από την περίοδο κρίσης που διάγουμε. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, κύριε Πούτση, είναι τώρα για υποβολή του φακέλου. Θα αρχίσει από 17 Τρίτου του 2014 και τελειώνει στις 16 Πέμπτου του 2014. Έτσι, είναι περίπου δύο μήνες. Δύο μήνες, έτσι. Όπως έρχονται αυτές οι αιτήσεις, υποβάλλεται ο φάκελος στις διπλούν. Οι αιτήσεις εξετάζονται, προωθούνται και αρχίζει και η διαδικασία της έγκρισης. Τώρα, για πείτε μου, κύριε Ρίζο, οι όροι και οι προϋποθέσεις τώρα, γιατί για να είναι κάποιος δικαιούχος υποψήφιος, κάτι χρειάζεται, φαντάζομαι. Για πείτε μας έτσι επιγραμματικά και όσο. Πείτε μου, επιγραμματικά λέμε ότι οι προϋποθέσεις, αθρηστικά, ό,τι λέμε δηλαδή είναι θα πρέπει να τσέχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις, είναι θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και μέχρι το 40ο έτος της ηλικίας του. Θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής της εφαρμογής του μέτρου, μόνιμοι κάτοικοι. Όσον αφορά το νομό Θεότιδας, καλύπτει όλο το νομό Θεότιδας, δηλαδή μπορεί να είναι κάτοικοι ορεινών μειονεκτικών περιοχών ή κάτοικοι περιοχών οι οποίοι έχουν πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους. Στην ουσία δηλαδή μένει ένα κομμάτι της Αττικής μένει απ' έξω. Αυτό που αφορά είναι ότι όλη η Θεότιδα μπορεί να ενταχθεί στο μέτρο αυτό. Θα πρέπει η γεωργική εκμετάλλευση την οποία θα προτείνουν η ελάχιστη απέτηση σε μονάδες ανθρώπινης εργασίας θα πρέπει να είναι 875 ετησίως ώρες απασχόλησης δηλαδή. Θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αν δεν τη διαθέτουν θα πρέπει να αναλάβουν, υπάρχει μια δέσμευση, να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια από τότε που θα εγκριθούν μέσα σε 36 μήνες. Θα πρέπει να υποβάλουν ένα σχέδιο επιχειρηματικό το οποίο θα έχει μια διάρκεια δηλαδή ανάπτυξη και εξέλιξη γεωργικής δραστηριότητας 5 χρόνια και θα αναλάμβουν πέρα από τα 5 χρόνια, άλλα 5 χρόνια, δηλαδή συνολικά η συμβατική υποχρέωση απέναντι στο δημόσιο θα είναι 10 χρόνια. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη θεματολογία. Αύριο Δευτέρα αλλά και την Τρίτη απομένουν στις δημόσιες υπηρεσίες, κυριότερα στις εφορίες αλλά και στις τράπεζες, όπου αναμένεται να σημειωθεί το αδιαχώρητο από την παρουσία κόσμου να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Όσοι έχουν, οι περισσότεροι βέβαια θα καταθέτουν ήδη οι πινακίδες καθώς και τις άλλες εκκρεμότητες που έχουν με τις αρμόδιες ΔΟΗ. Αγώνα δρόμου διαρκείας 2 ημερών πρέπει να κάνουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι που καλούνται ως την 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή την Δευτέρα και την Τρίτη, να πληρώσουν συνολικές οφειλές άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ σε τράπεζες και εφορίες. Το ημερολογιακό τέλος του 2013 συμπίπτει με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για το 2014, με περίπου 2,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να μην έχουν ακόμη πληρώσει για το σήμα, αλλά και με την προθεσμία για την αποπληρωμή της τελευταίας δόσης του φόρου εισοδήματος του 2013, της πέμπτης δόσης του φόρου ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2011 και 2012, της τρίτης δόσης του ΦΑΠ για το 2013, του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων, αλλά και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Είναι προφανές πως τις επόμενες δύο εργάσιμες ημέρες θα επικρατήσει το αδιαχώρητο σε τράπεζες και ΔΟΗ, από τη στιγμή μάλιστα που επισήμως το Υπουργείο Οικονομικών δεν κάνει λόγο για παράταση στην προθεσμία των τελών κυκλοφορίας. Εξάλλου αναμένεται να συνεχιστεί αμείωτο και το κύμα καταθέσεων πινακίδων από ιδιοκτήτες ΓΙΟΤΑΧΗ που αδυνατούν να καταβάλουν τα τέλη για το 2014. Ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι σήμερα περισσότερα από 90.000 αυτοκίνητα τέθηκαν σε ακινησία. Να σημειωθεί πως τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες καταβολές οφειλών είναι ιδιαίτερα τσουχτερά. Πλησιάζουν προς το τέλος του χρόνου. Οι πολίτες οφείλουν να πληρώνουν στα τέλη κυκλοφορίας. Διαφορετικά πρέπει να παραδώσουν τις πινακίδες. Όποιος δεν έχει να πληρώσει, καλό είναι να παραδώσει τις πινακίδες και μόλις διευκολυνθεί να έρθει να τις πληρώσει. Μην αφήσουν και περάσει ο χρόνος χωρίς να πληρώσουν ή χωρίς να παραδώσουν τις πινακίδες. Μέχρι πότε είναι η προθεσμία κατάθεσης πινακίδων? Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι 31 Δεκάτου. Μέχρι 31 Δεκάτου. Από εκεί και μετά? Από εκεί μετά έχει πρόστιμο το διπλάσιο. Διπλάσιο. Οπότε το πρόστιμο είναι τσουχτερό και οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν. Αν δεν διευκολύνονται να τις παραδώσουν και όταν μπορέσουν να έρθουν να τις ξαναπάρουν.
Βέβαια, σε αυτή την οικονομική κρίση το να παραδώσεις τις πινακίδες φαίνεται πως είναι πολυτέλεια σε σχέση με αυτά που ζει η κυρία Μαρία Μπέκου από την Λαμία, η οποία βέβαια έχει ένα πιάτο φαγητό από τη Μητρόπολη, από τον Δήμο της Λαμίας και το κοινωνικό παντοπόλιο. Ωστόσο, δεν έχει στέγη μαζί με τον σύζυγό της και κάνει έκκληση σε όποιον έχει έστω και μία αποθήκη να της παραχωρήσει να μπορέσει να περάσει τον χειμώνα και να δούνε μετά από εκεί και πέρα τι θα κάνουν με τον σύζυγό της. Από φαγητό πώς είστε, πού πηγαίνετε στη Μητρόπολη, πάτε στο ναι, Δήμο. Ναι, βοηθάει, ναι, βοηθάνε στη Μητρόπολη, παίρνουν φαγητό από εκεί, από το ποντοπολείο παίρνουμε ορισμένα ρούχα αν χρειαστούμε, αυτά. Και το πρόβλημα είναι η στέγη σας τώρα με τον άντρα σας. Δεν έχετε που να βρείτε. Άρα εσείς θέλετε από κάποιον να σας δώσει ένα μικρό χώρο για κάποιο διάστημα. Ναι. Αν γίνεται μια θερμή παράκληση. Για να ξεχειμονιάσετε λίγο. Να ξεχειμονιάσουμε, να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, γιατί έχει πεθάνει ο πατέρας του άντρα μου και περιμένει να ανοιχτεί η διαθήκη. Μέχρι να ανοιχτεί. Είστε δύσκολα τώρα, έτσι. Πάρα πολύ. Από τη Μητρόπολη παίρνουν φαγητό από εκεί. Από το ποντοπολείο παίρνουμε ορισμένα ρούχα αν χρειαστούμε. Αυτά. Και το πρόβλημα είναι η στέγη σας τώρα με τον άντρα σας. Δεν έχετε που να βρείτε. Άρα εσείς θέλετε από κάποιον να σας δώσει ένα μικρό χώρο για κάποιο διάστημα. Ναι. Αν γίνεται μια θερμή παράκληση. Για να ξεχειμονιάσετε λίγο. Να ξεχειμονιάσουμε, να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, γιατί έχει πεθάνει ο πατέρας του άντρα μου και περιμένει να ανοιχτεί η διαθήκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Βεβαίως, ένα από τα θέματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αστιώτες ήταν τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εθαλομίχλης. Θέματα αστεία όπως χαρακτηρίσαν αρκετά πολιτικά στελέχη, ζητώντας από την πολιτεία και από την κυβέρνηση να πάρει πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα μέτρα. Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης υπουργικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, καθώς και για τη δωρεάν παροχή ρεύματος στους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες κατά τις οποίες εκδίδεται σύσταση για διακοπή της χρήσης τζακιών και θερμαστρών στερεών καυσίμων. Με την πρώτη απόφαση προβλέπονται σειρά μέτρων που ξεκινούν από συστάσεις και κλιμακώνονται ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης ερουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, μέχρι και σε διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, κλείσιμο σχολείων, περιορισμού στην κυκλοφορία και την παραγωγική δραστηριότητα. Ο χειρισμός της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει πυροδοτήσει την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μέτρα τα οποία, εντάξει, είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να παίρνουμε μέτρα, ενώ το μόνο μέτρο που ριζικό που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση, αν θέλει, είναι να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση πετρελαίου. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό αμέσως θα αυξήσει την αγορά, ας πούμε, του πετρελαίου, το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε ότι, βλέποντας το συνολικό το ζήτημα, πέρα από το θέμα της θέρμανσης, το οποίο όμως είναι επιβίωση. Η θέρμανση σήμερα επιβίωση μέσα στο χειμώνα, είναι θέμα των ατυχημάτων που έχουμε δει, που συμβαίνουν με μαγκάλια και όλα αυτά τα πράγματα, οι θάνατοι. Και εξακολουθούν να καίγονται άνθρωποι. Συμβολικά οπωσδήποτε. Έτσι. Εντάξει, είμαστε σε μια χώρα που μπορούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά αυτό δεν απασχολεί καθόλου όμως τη σημερινή κυβέρνηση, που το μόνο της μέλημα είναι πώς θα συγκεντρώσει χρήματα από τις τσέπες του λαού. Και τα υπόλοιπα που λέει για δίθεν χτύπημα του λαθρεμπορίου είναι, επιτρέψτε να πω, προκάλημα καπνού. Εδώ ακούσαμε, επιτρέψτε μου κύριε Κυριακάκη, το αμίμητο από το ακούσαμε και αυτό, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά, από τον κύριο Στουρνάρα, ότι αν μειώσω τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο θα γεμίσουν τις πισίνες τους, λέει, για να ζεσταίνουν τις πισίνες των πλουσίων. Είναι απίστευτα αυτά. Φτάξτε, που ακούμε. Αυτά πραγματικά δεν αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Αφορούν την κοινή λογική όμως, κύριε Κυριακάκη. Την κοινή λογική. Δεν μειώνεις τον ειδικό φόρο για να μην γεμίσουν τις πισίνες τους οι πλούσιοι. Δηλαδή το 90% που δεν έχει πισίνα σε αυτή τη χώρα τι θα κάνει. Ακριβώς. Μα αυτό λέω, δεν τους απασχολεί αυτό το 90%.
πραγματικά είναι κόντρα και στην κοινή λογική, μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουν το θράσος ακόμα και το κάνουν. Νομίζω ότι θα πρέπει ο λαός μέσα στη νέα χρονιά να τους αποδείξει ότι πρέπει να πάψουν πια να κοροϊδεύουν το λαό και να ξεκουμπιστούν, θα το πω έτσι και εγώ πολύ λαϊκά, να φύγουν, διότι θα φέρουν περισσότερη καταστροφή. Γίναν τόσα πολλά, στα οποία πλέον πρέπει να τρέξουμε, να καλύψουμε πολύ χαμένο έδαφος. Και γίνανε κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν ξεχαστεί, τα οποία φέρνουν την κοινωνία προτετελεσμένων γεγονότων, και παρόλο που μας λένε ότι θα τελειώσουν τα μνημόνια το Μάιο, οι επιπτώσεις αυτών των οποίων έχουν υπογραφεί ή πρόκειται να υπογραφούν θα μας δυναστεύουν για πάρα πολλά χρόνια. Άρα αυτό που μου λέτε εσείς είναι μια φόρμουλα λίγο να μας κατευνάσουν, δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα, και στην ουσία συνέχεια περνάνε αυτά τα μέτρα χωρίς ουσιαστικά πολλά να τα αντιλαμβανόμαστε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες έχουν ξεχαστεί από τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού, όπως είναι το ΦΕΚ 240 που είχε ψηφιστεί πέρυσι τον Ιανουάριο, από το οποίο προκύπτει ότι παραιτείται η χώρα μας οποιασδήποτε νομικής ασυλίας. Κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν και χρήσιμες ιατρικές συμβουλές. Προσπαθούμε με μειωμένο προσωπικό, η αλήθεια είναι και αυτό είναι πρόβλημα των καιρών. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Έχουμε μια γεμάτη κλινική, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όμως τον κόσμο. Ενημερώνουμε όσο μπορούμε, ώστε να αποφεύγουμε αυτή την επιβάρηση στις ώρες αιχμής. Προσπαθούμε να κάνουμε καμπάνια, όπως γνωρίζετε, εδώ και χρόνια για τη διακοπή του καπνίσματος, αλλά κυρίως να ευθυστήσουμε στην προσοχή στον κόσμο να αποφεύγει την επιβάρυνση στις ώρες αιχμής. Να αποφεύγει την επιβάρυνση δηλαδή σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει θαλωμίχλη, να μην απλώνει έξω τα ρούχα, διότι όλοι αυτοί οι ρήποι μέσω των ρούχων μπορούν να περάσουν και να τους εισπνεύσουν μέσα στο σπίτι. Να έχουν καλή επαφή με τον γιατρό τους και επικοινωνία, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και στα πρώτα συμπτώματα και σημεία που ενημερώνουμε τον κόσμο να οφείλουν να τα αναγνωρίζουν, δηλαδή δύσπνια, ταχύπνια, ένας βήχας ο οποίος επιμένει και δεν υποχωρεί, δυσκολία στο να βγάλουμε φλέμα, δυσκολία στο να περπατήσουμε, συρριγμός δηλαδή να βράζει το στήθος μας, τότε να απευθυνθούμε στο γιατρό μας να λάβουμε την εισπνεώμενη, την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και ό,τι άλλο υποστηρικτικό μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί, ώστε να αποφύγουμε σοβαρότερες καταστάσεις, νοσηλίες ή ακόμα και εισαγωγές στη μονάδα, στην εντατική ή και αντιλαμβάνεστε πολύ χειρότερα συμβάματα. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Sports Sunday. Λίγο αργότερα, ποδοσφαιρικός αγώνας από το βελγικό πρωτάθλημα. Από όλους όσους εργάστηκαν για την δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.